Σοφία, ξύπνια, είναι 10 και μισή. Το ξέρω, έχεις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά εγώ έχω πάει ήδη να ψωνίσω. Να ψωνίσεις? Ναι. Και έχω πάει στο πλαίσιο και σου έχω φέρει πάρα πολλά πράγματα. Αλήθεια? Ναι. Τι μου έφερες? Σου έχω φέρει μια τεράστια τσάντα και είναι γεμάτη πράγματα. Δείξε μου, δείξε μου. Πάω να σου φέρω τη τσάντα, εντάξει. Οκ. Okay. Δείξε μου. Είναι τεράστια. Μπορώ να δω, δείξε μου. Σοφία. Τι? Θέλω να φας το πρωινό σου πρώτα. Ετοίμασου. Τι και μετά αυτά? Και μετά θα κάνουμε unboxing, εντάξει. Μα... Έλα τώρα, αλλά... έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Τι έχει? Θα σου αρέσουνε. Θα δεις. Εντάξει, έλα, σήκω. Σοφία, είσαι έτοιμη για το unboxing? Ναι. Τόση ώρα πήρε. Να σου πω, όχι. Όχι, περίμενε. Να σου εξηγήσω κάτι. Άντε πάλι. Εγώ σου πήρα σαν τι πρώτο αυτό? Πράγμα αυτό. Ναι. Αυτό το είδα και λέω... Τι τέλειο είναι αυτό. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι. Μιλάς, ναι. Είναι άλμπουμ. Ναι, φτιάχνεις ένα ωραίο άλμπουμ. Ναι. Επειδή αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε τόσο πολύ, να μην τα ξεχάσεις. Ναι. Να έχω ωραίες αναμνήσεις για όλο το καλοκαίρι. Μια μέρα μπορώ να ανοίξω αυτό το άλμπουμ και το δείξω στα εγγόνια μου. Έτσι ήταν το καλοκαίρι 2022. Και να σου πω τώρα. Να τους δείξω τι έχει μέσα. Ναι, να το μπορώ. Μπορείς. Έμα. Λοιπόν, έτσι είναι. Να δούμε. Επειδή σου πήρα πολλά πράγματα, να το φτιάχνεις τέλειο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι σαν τετράδι αυτό, είναι scrapbook, γράφει BU με χρυσό από πάνω, πολύ ωραίο εξώφυλλο. Και μέσα οι σελίδες είναι απλά έτσι, για να τις διακοσμήσω όπως θέλω. Θα βάλω αυτοκόλλητα, χαρτιά, σελίδες, φωτογραφίες, χαμός θα γίνει. Περίμενε. Μέσα έχει να βάλεις αυτά τα πραγματάκια. Ωραία. Ναι, θα χρησιμοποιήσω σίγουρα. Α, έχει και... Αυτό είναι background, μπορώ να το ανοίξω. Ναι, με. Εγώ τρελάθηκα όταν πέτα. Ναι, και εγώ τρελάνω. Εγώ ξέρω τρελές με αυτά. Λοιπόν. Ναι. Χαμός. Τι έχει μέσα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα το δείξω ένα. Αυτά εδώ, όπως είδατε, είναι scrapbook αυτό, οπότε είναι απλά καφέ και μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε background θέλετε. Βλέπετε, έχει χρυσά εδώ, ποά, μπλε, όμπρε, ξύνα, δηλαδή χαμός γίνεται εδώ. Τα βάλω αυτά εδώ πίσω, θα τα κολλήσω. Δεν μπορώ να κολλήσω και διάφορα αυτοκόλλητα πάνω. Wow, είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτοκόλλητα. Το χρυσό μπορεί να το κάνεις και κορνίζα. Α, ναι, τι ωραίο. Εδώ, κοίτα, έχει σαν φακελάκια. Τέλειο! Και μπορείς να βάζεις πράγματα θα βάλω μέσα. Ωραίες κορνίζες. Wow, έχει και φλαμίγκο. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ trendy. Δεν έχει το TikTok διάφορα να χαρτάκια. Τέτοια. Ναι. Βλέπω αυτά τα ASMR. Κοιτάξτε εδώ, χαρτάκια. Έχει πολλά. Ανυπομονώ να το διακοσμήσω. Ναι, είναι και αυτά χαρτάκια. Α, πολύ ωραία. Και να σου... Αυτό σαν διακόσμηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κιόλας στο γραφείο σας να τα κολλήσετε κάπου. Αν δεν θέλετε να τα βάλετε μέσα. Και αν σου λείπει κάτι φωτογραφία. Α, έχει και ένα τσαντάκι να το κουβάλεις στις διακοπές άμα βαριέσαι. Κοίτα. Πλάκα κάνεις. Wow. Είναι καινούρια αυτή. Είναι καιρός. Τρελαίνομαι με το χρώμα. Μπορώ. Εδώ έχεις και... Περίμενε. Τα χαρτάκια που μπαίνουν. Βέβαια. Χωρίς τα χαρτάκια. Δεν γίνεται. Ομιτζή! Δεν είναι πολύ ωραίο. Έχει και μπαταρίες μέσα. Wow! Τι όμορφο! Και μπορείς να βγάλεις μετά μια φωτογραφία, το βάλεις αμέσως στο άλμπουμ σου. Ναι. Αυτό θα το φέρω στις διακοπές σίγουρα πάλι. Wow. Τραβήξω selfie. Εδώ, κοίτα. Acrylic pouring set. Αν θέλεις να ζωγραφίζεις κάτι. Αυτό είναι ακριλικές μπογιές. Α, έχει και καμβά μέσα. Ναι. Έχει διάφορα παστέλ χρώματα. Έτσι είναι. Ξέρω σου αρέσει να ζωγραφίζεις συνέχεια κάτι. Είμαι της τέχνης. Εδώ. Υπογραμμιστές. Παστέλ και αυτά. Ω, πόσο καλά με ξέρεις. Εδώ έχει ακβαπέν.
Αυτό είναι τέλειο και για το μπουρτζόνο που φτιάχνεις. Ναι, ναι, ναι. Α, έτσι είναι. Να φανταστείτε. Και μία πλευρά είναι έτσι. Και η άλλη πλευρά είναι έτσι. Πολύ ωραίο. Και έχει πάρα πολλά χρώματα. Εδώ που τρελαίνεσαι για αυτοκόλλητα και είναι καλοκαιρινά να τα βάζεις μέσα. Πω πω, χαμός. Κάπως έτσι, να δείτε. Wow. Κοίτα αυτό. Τι είναι αυτό? Listen to your soul. Να δούμε. Α, μέσα έχει διάφορα για το scrapbook και για vision board και τέτοια. Έχει εδώ διάφορα αυτοκόλλητα, έτσι, χρωματάκια. Δεν είναι τέλειο. Έχει συλλογή με χαρτάκια μέσα. Είχανε τόσα πολλά πράγματα στο πλαίσιο, δεν ήξερα τι να σου πάρω, ρε παιδί μου. Wow. Αυτά είναι μολύβια. Τα χρησιμοποιώ συνέχεια αυτά όταν φτιάχνω bullet journal. Για πρόχειρο. Ναι. Α, αυτό. Είναι μαρκαδοράκι καλλιγραφίας. Έχω μανία με αυτό. Μετά το γραφείο μου είναι γεμάτο μαρκαδοράκι καλλιγραφίας. Wow, έχει και πολλά δίπλα. Ναι. Και είναι watercolor αυτό. Αυτά τα χρώματα δεν μπορούσα να τα αφήσω εκεί. Είναι παστέλ. Ξυλομπογιές. Μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Oh. Είναι σαν πόσκα αυτό. Δεν είναι τέλειο. Ναι. Ωραία, τώρα θέλω να δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερά όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα φτιάξεις κάτι, να μας το δείξεις που ναι, 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 σίγουρα. Θα πάω να το φτιάξω τώρα. Έχω σκεφτεί να φτιάξω μία σελίδα στο άλμπουμ. Θα είναι η πρώτη σελίδα και στην ουσία θα δείξω τον εαυτό μου και θα πω αυτό το άλμπουμ ανήκει στη Σοφία. Οπότε θα βγάλω μία selfie. Μπορείς να βγάλεις selfie πολύ εύκολα διότι υπάρχει αυτό εδώ το καθρεφτάκι εδώ και βλέπεις τον εαυτό σου. Απλά πατάς αυτό και να το κλείνεις έτσι. Άρα, έτσι. Έχουμε βάλει τις μπαταρίες μέσα βέβαια και το film. Ωραία, θα τραβήξω. Τι φάτσα να κάνω, να χαμογελάσω ή να κάνω... Τι λες, μαμά? Ό,τι θέλεις. Φοβάμαι, βγω χάλια. Ωραία, βγήκε η φωτογραφία. Τώρα θα περιμένουμε να βγει το χρώμα. Έτσι βγήκε η φωτογραφία μου και πάω να φτιάξω το άλμπουμ. Έφτιαξα την πρώτη σελίδα, χρησιμοποίησα και την selfie που έβγαλα. Έτσι βγήκε. Αλλά τώρα πάω να κάνω τις επόμενες σελίδες, αφού η μαμά μου το πήρε για τις αναμνήσεις. Σκέφτομαι να κάνω μία σελίδα για τη Βιέννη και μία σελίδα για τη Βουδαπέστη και να είναι η μία δίπλα στην άλλη. Βέβαια δεν ξέρω αν θα τελειώσω σήμερα γιατί παίρνει λίγο χρόνο. Και πήγα στο Pinterest και μου βγήκε ακριβώς αυτό που ήθελα. Εδώ είναι Βιέννη και δεν είναι Βουδαπέστη. Δεν ξέρω αν με στο κάνουνε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έχω κρατήσει και μερικά εισιτήρια από την Βιέννη και τη Βουδαπέστη. Οπότε θα τα βάλω και αυτά μέσα. Έχω κάποια πράγματα εδώ. Εισιτήρια και φωτογραφίες. Τώρα θέλω να δω πού θα τα βάλω. Γιατί ο τίτλος συνήθως μπαίνει πάνω. Βάλω έτσι τον τίτλο. Ωραία, θα το βάλω έτσι. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα τρία χρώματα. Στη Βιέννη έχω φάει ένα φανταστικό apple strudel. Γι' αυτό το έχω βάλει εδώ. Και σκέφτομαι ίσως να βάλω και αστεράκια δίπλα. Γιατί είναι 5 αστέρια. Καταλάβατε. Ήταν πολύ γνωστό. Και αυτό ήταν μπροστά από το μουσείο. Και έχω και το εισιτήριο ακόμα. Οπότε θα το βάλω έτσι από κάτω. Μετά σκέφτομαι να βάλω διάφορα αυτοκόλλητα κτλ. Και να γράψω κάτι. Θα βάλω αυτήν εδώ την καρδούλα. Εδώ για να κολλήσει. Α, τι ωραία που είναι. Έχει βελάκια εδώ. Σκέφτομαι να βάλω αυτό εδώ και να βάλω 5 αστέρια. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Έτσι. Νομίζετε. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω... πού το έβαλα. Αυτό εδώ το μαρκαδοράκι. Είναι τα Aqua Pen. Δεν φαίνεται. Θέλει μαύρο. Θέλω τη λεπτή πλευρά. Ωραία.
χρησιμοποίησα αυτό εδώ το αυτοκόλλητο σαν τοποθεσία. Και με αυτό εδώ το μαρκαδουράκι που είναι πιο λεπτό, θα γράψω Natural History Museum από κάτω από τη φωτογραφία. Τώρα θα σας κάνω ένα scrapbook tour, αφού τελείωσα τις τρεις πρώτες σελίδες. Θα φτιάξω άπειρες σελίδες. Εδώ. Είναι η πρώτη. Το καλοκαίρι μου 2022 και θα έγραψα εγώ. Και έχω βάλει και μια κάμερα εκεί. Μετά, αυτές είναι οι πρώτες δύο σελίδες μέχρι στιγμής. Αυτή είναι από τη Βιέννη. Και έχω βάλει μία φωτογραφία εδώ, το εισιτήριο από το αντίστοιχο μέρος. Αυτό και καλά είναι 5 αστέρια γιατί μου άρεσε πολύ το μουσείο. Εδώ έχω κόψει ένα χαρτί απλά για περισσότερο χρώμα για διακόσμηση. Επίσης εδώ έχω βάλει την τοποθεσία του μουσείου. Και εδώ είναι το αγαπημένο μου φαγητό που φάγα εκεί, που είναι apple strudel. Και αυτό είναι από τη Βουδαπέστη. Εδώ έχω γράψει Budapest και έχω απλά βάλει μια ταινία με γκλίτρα από κάτω. Και εδώ έχω ένα χαρτί πάλι για περισσότερο χρώμα και έχω βρει ένα αστεράκι ακριβώς με το χαρτί, οπότε αποφάσισα να το βάλω εκεί. Εδώ είναι ένα εισιτήριο από το Budapest Aki, του βάλα 4 αστέρια. Μετά εδώ είμαι μπροστά από το Parliament εκεί που είναι το πιο διάσημο αξιοθέατο στη Βουδαπέστη και έχω βάλει εδώ Parliament δίπλα από ένα βελάκι και έχω βάλει και μία βαλίτσα εκεί και έξω ένα λουλουδάκι. Και μου αρέσει πάρα πολύ πως βγήκε. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Το κλείσω τώρα. Θα γίνει πολύ χοντρό στο τέλος του καλοκαιριού. Και αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Πάντως τα πράγματα του πλαίσιο είναι φανταστικά και μου χρησιμεύσαν πάρα πολύ όταν έφτιαξα το scrapbook μου. Χωρίς αυτά δεν θα έβγαινε το ίδιο πραγματικά. Και σας εύχομαι καλές διακοπές και αν αποφασίσετε κι εσείς να φτιάξετε ένα scrapbook, να μου το στείλετε σίγουρα στο Instagram. Και αντίο!